Πάμε στον καναπέ μας. Πάω πρώτα, εγώ. Να συναντήσουμε. Τι κάνετε. Καλώς ήρθατε. Την κυρία Άννα Κουρουπού. Χαίρομαι πολύ που είσαστε εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Που είναι Γενική Γραμματέας του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Συγγραφέας, έχετε γράψει. Εγώ γράψα ένα βιβλίο. Ένα τώρα βιβλίο. Τώρα πάμε για το δεύτερο. Και αρθρογράφος. Και στο Πρόταγκον. Ήμουν στο Πρόταγκον. Στο Πρόταγκον και σε διάφορες άλλες ιστοσελίδες. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα την ταινία, διάβασα αυτό που γράψατε εσείς για την ταινία, που γράψατε το δικό μου κορίτσι. Και νομίζω ότι πρέπει οι Έλληνες τηλεθεατές της ΕΡΤ να γνωρίσουν κάποια παραπάνω πράγματα για τους διεμφυλικούς ανθρώπους. Ναι, το βρίσκω λίγο ρηξικέλευτο αυτό τώρα στην ΕΡΤ. Τρανς γυναίκα, μέρα, μεσημέρι, λίγο... Τι, μα... Πάμε ίσα, ίσα, πρώτη φορά αριστερά. Ίσα, ίσα, αυτό δεν λέμε. Πρώτη φορά αριστερά. Αν μην μας μπλέκετε, γιατί να μας πούνε τώρα. Είναι όμως ένα βήμα καλό. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ότι η διαφορετικότητα σταματάει να είναι διαφορετικότητα όταν είναι όλα κανονικά. Φυσικά. Βέβαια. Δεν κατάλαβα, και γράφει κάπου ότι... Σας ζητώ απλά συγγνώμη, αυτό το γλαρό βλέμμα είναι από τον Πειραιτό. Είμαι με 38 και 2. Α, ωραία. Ευχαριστούμε που ήρθατε πάντως παρόλα αυτά, γιατί το είχαμε κανονίσει και μια άλλη φορά. Και άρα θα κάνουμε μια συνέντευξη πυρετοδός. Άμπρα, με Πειραιτό. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που με ενδιαφέρει πολύ. Πότε συνειδητοποίησατε το φίλο σας? Δηλαδή ξεκινάμε λίγο από την προσωπική σας ιστορία και μετά πάμε και στα δικαιώματα. Το φίλο ή τη διαφορά του απ' έξω με το με, γιατί... Το φίλο είναι. Ναι. Απλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι, ότι είναι άλλο πράγμα ο σεξουαλικός προσανατολισμός και άλλο η ταυτότητα φίλου. Ταυτότητα φίλου έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Απλά όταν η ταυτότητα φίλου η δική σας συνάδει με το κοινωνικό σας και το ανατομικό σας φίλο, είστε... Okay. Όταν όμως στη δική μου περίπτωση δεν ταιριάζει αυτό, έχουμε μια τρανς κατάσταση, όπως τη λέμε, με πολλά παραλυπόμενα γύρω-γύρω. Αυτή είναι η ταυτότητα φίλου. Άρα λοιπόν, μια τρανς ή ένα τρανς άτομο, γιατί υπάρχουν και τρανς αγόρια, μπορεί κάλλιστα να έχει σεξουαλικό προσανατολισμό με γυναίκα. Ξέρετε... Και εμένα όταν το άκουσα λίγο στην αρχή. Ναι, γιατί έχω και εγώ τα δικά μου στερεότυπα. Γιατί έχω μεγαλώσει και εγώ. Λέω εντάξει, κάνουμε την πανεπροσδιορισμό φίλου για να. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου straight. Okay. Για να... Ο σεξουαλικός μου προτεραιολογισμός είναι με άντρες. Αλλά όταν το άκουσα αυτό, λίγο έτσι τσιγκλήθηκα. Το ψάξα περισσότερο και διαπιστώνω μια εξέλιξη, θα την έλεγα. Δεν βρίσκω άλλη λέξη. Να αισθάνεστε γυναίκα, αλλά να είναι και ο σεξουαλικός προσανατολισμός σας προς γυναίκες. Ναι, αυτό λέτε. Άρα δεν υπάρχουν γυναίκες. Σύμφωνοι, ναι, απλώς ναι, αυτό. ναι, όχι, δεν είναι εγώ κανένα. Εκεί πάμε στο λεσβιακό κομμάτι. Θεωρείται τον εαυτό της λεσβία. Ναι. Είναι τόσο απλό μέσα στην πολυπλοκότητά του. Απλό είναι. Αρκεί να χωνέψετε και τα προηγούμενα. Ναι. Θέλει πολύ χρόνο. Έτσι. Ακόμα κάτι έχουμε καταφέρει. Πολεμάμε. Η Μαρίνα Γαλανού. Αυτό πρέπει σωματείο. Να συμβαίνει. Φυσικά. Πηγαίνουμε όπου μπορούμε. Όπου... Θεωρείτε ότι ταινίες σαν αυτή που είδαμε. Εντάξει, τώρα είναι πολύ ειδική ταινία αυτή. Γιατί είναι. Είναι πραγματική ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία. Αυτό από μόνο του κάνει πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερον, η Λίλια Έλμπη ήταν. Μιλάμε τώρα για το 26. Δεν ήξερε η ίδια τι ήταν. Κάποια στιγμή μετά από το τέλος αποκάλυψε στον εαυτό της ότι δεν υπάρχει ο άντρας σου. Ενώ και η ίδια για παιχνίδι το είχε δει όλο αυτό. Σεξουαλικά παιχνίδια. Εγώ όμως δυναμώθηκα πολύ με το κουράγιο της να κάνει ένα τέτοιο βήμα πρώτη φορά. Και να της λέει και ο γιατρός ότι μάλλον περίπου να μην τα καταφέρουμε κιόλας. Και αυτή είπα, θα το κάνω. Και το έκανε και στο δεύτερο. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που είπατε πιο πριν, ότι άρχισε να συνειδητοποιεί, να καταλαβαίνει ότι αισθάνεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, αλλά πολύ μεγάλος πια. Ενώ συνήθως νομίζω και από βιογραφίες που έχω διαβάσει ότι αυτό. Εδώ υπάρχει μια απάντηση που ακούγεται και αυτή κάπως περίεργη, γιατί τα τρανς θέματα όντως είναι λίγο καινούργια για πολύ κόσμο. Τρανς γενιές. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το ρωτάω. Άρα λοιπόν, τι βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι
Αυτός ο άνθρωπος μόλις έβαλε γυναικείο ρούχο πάνω του, κάτι του ξύπνησε. Θα μου πείτε, ναι, γιατί αν ήταν ένας άνδρας που δεν είχε αυτό το φύλλο, θα το αστειευόταν, δεν θα το έπαιρνε έτσι τόσο βαρέως, έτσι ώστε αυτή να αρχίσει να ταξιδεύει με το μυαλό της και να... Σε αυτό όμως μήπως βοηθάει και το περιβάλλον. Βοηθάει η κοινωνία. Σαφώς. Δηλαδή, σαφώς. Ας πούμε, ναι, εκείνη την εποχή που δεν έχεις ξαναγνωρίζει τέτοιου είδους καταστάσεις, προφανώς να μην μπορείς και εσύ να το συνειδητοποιήσεις. Δεν ξέρω αν θα είχα το θάρρος τότε. Ναι, θέλω να πω όμως ότι ακόμα και για την αντίληψη του τι σου συμβαίνει, βοηθάει το να ξέρεις ότι έχει συμβεί και σε άλλους ανθρώπους και να το ξέρεις, να το έχεις διαβάσει, να το βλέπεις και να αναγνωρίσεις και εσύ τον εαυτό σου. Αν δεν έχει συμβεί ποτέ και δεν το βλέπεις. Αργεί όλο αυτό. Είναι μια διαδικασία πολύ πιο αργή. Αυτό όχι, θέλω και να στη σημερινή εποχή, παρόλο που για πολλούς λόγους βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι, τρανς άνθρωποι που σε μεγαλύτερη ηλικία θα το βγάλουν προς το έξω. Αυτό γιατί? Θα κάνουν, φοβούνται. Για πολλούς λόγους. Φοβούνται το κοινωνικό, την κοινωνική κατακραυγή, τη δουλειά τους. Ακούω από πολλούς ανθρώπους. Να το αποκαλύψουν ή να το συνειδητοποιήσουν. Να το αποκαλύψουν. Εγώ για να το συνειδητοποιήσουν έλεγα. Να το αποκαλύψουν προφανώς έχει πολλούς λόγους. Μα είδατε και η Λίλη ότι είχε ένα θέμα το να το αποκαλύψει. Φοβόταν, ντρεπόταν. Πόσο μάλλον στη σημερινή κοινωνία που μπορεί ναι μεν να είμαστε πόσα χρόνια μετά, αλλά όλη η υποκρισία είναι κάτω από το χαλί, πολύ καλά κρυμμένη και όλος ο και πόσο κοινωνικό τελικά είναι όλο αυτό. Εγώ βλέπω με το παιδάκι της Αντζελίνα Τζολί, που λέει... Το ένα παιδάκι της Αντζελίνα Τζολί λέει ότι εγώ θέλω να δίνουμε... Είναι κορίτσι. Ότι θέλω να γίνω αγόρι. Δίνεται με αντρικά ρούχα. Είναι κορίτσι, δεν το ξέρω. Ναι. Και αυτό το... Αυτό μας δείχνει όμως πως ένα παιδί λειτουργεί ενστικτοδός. Ναι. Άρα δουλεύει. Και πώς η κοινωνία το αντιμετωπίζει. Καλά αυτό. Λέει, το παιδί της Αντζελίνα Τζολί, αυτό. Επειδή είναι η Αντζελίνα Τζολί. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω. Ναι, και επειδή μπορεί και να μεγάλωσε μαθαίνοντας να αφήνεται στο ένστικτό του και να το εκδηλώνει. Ναι, γιατί πιστεύω ότι έχει και φανταστικούς γονείς. Έχουν αποδείξει ότι είναι άνθρωποι εξαιρετικοί, αν μη τι άλλο. Οπότε, ότι τελικά πόσο κοινωνικό είναι αυτό. Άλλο, το παιδί της Αντζελίνα Τζολί. Όχι, όχι, είναι καθαρά κοινωνικό και ξεκινάει. Και όλα εντάξει. Και οι γονείς θα το αποδεχτούν και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για τη μετάβαση. Που χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, γιατί είναι και ένας λόγος αυτός. Χρήματα είναι επίπονο, είναι βέβαια ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Υπέροχο. Και αν αισθάνομαι τυχερή στη ζωή μου είναι γι' αυτό, γιατί αυτό το ταξίδι το έκανα και ένα όνειρό μου το έκανα πραγματικότητα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Όνειρα ζωής εννοώ. Είχατε όχι στήριγμα, να αγοράσει, να μάξει. Είχατε στήριγμα. Διάβαζα τη μητέρα σας σε όλο αυτό το ταξίδι. Η μητέρα μου ήταν και είναι, το ξέρω. Είναι στυλοβάτης, είναι... Η μητέρα μου υπήρχε πάντα στον εγκέφαλό μου, γιατί μου είχε δείξει ότι εγώ είμαι εκεί. Άρα μπορεί να μην ήταν δίπλα μου, αλλά ήταν μέσα μου. Οπότε σε κάθε κακουχία, την επόμενη στιγμή που προσπαθούσα να συνέλθω, με την σκέψη της μητέρας μου το κατάφερνα καλύτερα. Αν δεν είχα τη μητέρα μου, έτσι κι αλλιώς και ναρκωτικά έχω κάνει και η νύχτα ήταν πολύ δύσκολο πράγμα. Το πεζοδρόμιο είναι ακόμη πιο δύσκολο πράγμα. Μην ακούτε εύκολα χρήματα, πάω, τι βρίσκουμε, ποιο παιδί θέλει, ποιο παιδί σκέφτεται στα 15 του και στα 16 του να βγει πεζοδρόμιο. Να δώσει ό,τι πιο αγωνό έχει σε κάποιον. Δεν τον ξέρει. Δηλαδή είναι τραγικό να σε αγγίζουν άνθρωποι που δεν γουστάρεις, που δεν σ' αρέσει. Όταν σταμάτησα να εργάζομαι για 5-6 χρόνια, ήταν από τα αργότερα χρόνια της ζωής μου. Και ας ήμουν οικονομικά πολύ χάλια, αυτή η αίσθηση ότι μπορεί να με αγγίξει όποιος θέλω εγώ, ήταν. Και γιατί πρέπει να οδηγηθείς εκεί, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για όλα αυτά. Πάνω απ' όλα βάση είναι οι αποκλεισμοί που έχουμε από την κοινωνία. Ένα τρανς... Ήρθα και τα αιτήματά σας κάποια που διαβάζω. Ένα τρανς άνθρωπος καταρχάς δεν μπορεί να εργαστεί. Έχετε δει σε πολλές υπηρεσίες τρανς ανθρώπους, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, να εργάζονται. Παρένθετα να το πούμε αυτό. Ναι, αλλά αυτό έχει μια συνέχεια πιο βασική, ότι αν δεν εργάζεσαι δεν έχεις και ασφάλεια. Άρα ούτε υγεία.
Τίποτα. Και ψυχολογικά δεν έχεις αξιοπρέπεια, γιατί βλέπουμε ότι η ανεργία πώς επηρεάζει ένα άνθρωπο. Η αξιοπρέπειά σου καταπατάται από τη στιγμή που αντιλαμβάνονται γύρω σου ότι είσαι κάτι διαφορετικό. Είναι στο χέρι σου να τους δείξεις ότι η αξιοπρέπεια δεν κρίνεται από το τι κάνουμε στο κρεβάτι μας και με ποιον το κάνουμε. Πόσο μάλλον, αυτό θέλω να πω. Οι διεκδικήσεις των τρανς ανθρώπων από την ιστοσελίδα του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Πού είστε γενική γραμματέα. Ένα από αυτά βλέπω εδώ, να δοθούν κίνητρα, βοήθεια, επιδοτήσεις και να θεσμοθετηθούν ποσοστώσεις, ρυθμίσεις κλπ. Για έβρεση εργασίας σε τρανς άτομα, κίνητρα για προσφορά εργασίας σε τρανς άτομα, ιδιαίτερα για όσα αντιμετωπίζουν κίνδυνο περιθωριοποίησης στον οικονομικό τομέα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι λίγο, γιατί ζούμε και μια περίεργη. Ναι, είναι και η κρίση. Βέβαια, το Ίδρυμα Βοδοσάκη μας είχε πλησιάσει πριν 3 χρόνια. Μόνοι τους, στα γραφεία μας ήρθαν, μας δώσαν. Μας δίνουν, ανανεώνουν τη σύμβαση κάθε 6 μήνες να μας πληρώνουν το ενίκιο του σωματείου. Λεφτά δεν παίρνουμε στα χέρια μας. Καταθέτουμε τα χρήματα, τους στέλνουμε την απόδειξη. Και ότι προσφέρουν τρόφιμα σε 25. Και 5 στη Θεσσαλονίκη, γύρω στις 30, στα 30 τρανς άτομα που δεν έχουν, που είναι σύμφωνα, σύμφωνη η κρίση τα οικονομικά. Βλέπω εδώ που δεν χρειάζεται, δεν είναι θέμα οικονομίας, ποινικοποίηση της ρητορικής μίσους. Έτσι που να περιλαμβάνει και τη ρητορική μίσου εναντίον προφανώς σε τρανς. Εντάξει, κάπως έγινε αυτό με τον αντιρατσιστικό, ναι, με τον αντιρατσιστικό και με την. Μόνο ένας ιστορικός Γερμανός είναι που έχει διωχθεί με αυτό. Όχι, εντάξει, δεν διώχθηκε. Αυτό τώρα έχει δύο πλευρές, γιατί πρέπει και εμείς πλέον να προσέχουμε. Ενώ εγώ έχω ένα θέμα με την Εκκλησία. Π.χ. γιατί το βάζουμε τους παπάδες, πρέπει να προσέχω πλέον. Και είναι καλό αυτό. Δεν είναι κακό να διαφωνείς με τους παπάδες, ο τρόπος έχει σημασία, εντάξει. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Σε άλλη. Εγώ τις ανοίγω όλες τις κουβέντες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Είστε κίνδυνος. Είμαι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από αυτά που ζητάτε είναι η αλλαγή ταυτότητας με την. Στην ουσία, νομικά το λέμε, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φίλου. Τι εννοούμε με αυτό. Φανταστείτε εμένα όπως με βλέπετε πριν κάνω τον προσδιορισμό, την επέμβαση. Είχα αυτή την εμφάνιση και ήμουν ακόμη και πιο όμορφη, γιατί ήμουν και πιο μικρή. Και πήγαινα σε μια υπηρεσία, οτιδήποτε και αν ήταν αυτή, πόσο μάλλον σε τράπεζα κιόλας, να καταθέσω ή να βγάλω χρήματα. Δίνεις την ταυτότητα. Με γενική φωτογραφία ταυτότητα, αλλά βλέπει έναν τέτοιο όνομα. Οπότε η πρώτη αντίδραση του υπαλλήλου ή της υπαλλήλου είναι ένα σοκ. Και εκείνα τα χρόνια και τώρα έχουμε περιστατικά και αυτή την εποχή με παιδιά. Δηλαδή αυτό, η φωτογραφία είστε εσείς. Ναι, αλλά γράφει ένα αντρικό όνομα. Όχι τώρα. Ναι, ναι. Πριν. Ναι. Το έχω βιώσει έναν όμως. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να έρχεται. Να φωνάζουν τον διευθυντή, να φωνάζω τον διευθυντή, να το αποδείξω τι. Ότι είναι άντρας. Δηλαδή τόσο ξύμορο, τόσο τρελό. Πάλι είχαμε θέμα και τελικά ήρθε η αστυνομία. Γιατί θεώρησαν. Όπου η αστυνομία τι θα κάνει. Ναι, η αστυνομία ήξερε τις περιπτώσεις αυτές, έφυγε, αλλά η κατηγορία που θέλουν να μου προσάψουν είναι πλαστοπροσωπογραφία. Ναι, ναι. Ότι. Είναι τραγικό και συμβαίνει και σήμερα. Αυτό ήταν καθαρά. Από μίσος, από ρατσισμό ή πραγματικά άγνοια. Είναι η άγνοια. Και άγνοια. Σου λέει είναι μια γυναίκα και μου δίνει ναι, δεν γνωρίζει, έναν άντρα. Δεν γνωρίζει. Τι είναι και αυτό άγνοια τώρα. Βέβαια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά. Και σαφέστατα. Άγνοια. Αλλά πρωτίστως είναι η άγνοια γιατί πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Οπότε αν δεν έχεις ταυτότητα δεν μπορείς να κάνεις. Οπότε χίλια τι ζητάμε τώρα. Ένα τρανς άτομο, μια τρανς γυναίκα είτε άντρας. Και αυτό γραφειοκρατικά πώς. Κοιτάξτε, σε 3 χώρες. Που είμαστε και λίγο εδώ, η γραφειοκρατία δεν είναι το καλύτερο. Ναι, δεν είναι. Ζητάμε ένα μοντέλο που συμβαίνει στη Μάλτα, είναι το καλύτερο. Ναι. 3 χώρες, Μάλτα, Σουηδία, Δανία και Ιρλανδία, το δίνουν χωρίς καμία προϋπόθεση ιατρική. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, σας τα λέω λίγο. Κάπως τώρα, ναι. Ότι δεν πρέπει να κάνεις επαναπροσδιορισμό, ίσως ούτε καν επεμβάσεις για να πάρεις. Κάνεις μία αίτηση και παίρνεις μία γυναικεία ταυτότητα. Άλλες 11 χώρες ή 13
το κάνουν με την προϋπόθεση να κάνεις επαναπροσδιορισμό ή κάποιες αλλαγές τέλος πάντων επάνω σου. Ναι. Εμείς ζητάμε εννοείται το μοντέλο της Μάλτας που είναι και το καλύτερο, το πιο ανέξοδο συναισθηματικά, σου δίνει... Γι' αυτό ζητάτε για να μην υπάρχει φύλλο στο επίσημο έγγραφα. Είναι και αυτό ένα αίτημα, να μην υπάρχει φύλλο. Ναι. Γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν θα πιάσουμε επιστημονική τώρα. Ναι. Αλλά αλλάζουν. Γενικά, όσο η σεξουαλικότητα των ανθρώπων αλλάζει, οι άνθρωποι ψάχνονται. Οι νεότεροι περισσότερο. Και έχει και ένα ενδιαφέρον που ζητάτε και εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, υποχρεωτικού μαθήματος για μόρφωση. Γιατί εξοικειώνεται το αυτό. Μα δεν είναι αυτό. Αν δεν έχεις μόρφωση. Σε θέματα σεξουαλικότητας, ταυτότητας. Πού θα πας να δουλέψεις. Και αυτό το θέμα, πιστέψτε με, γιατί εγώ, επειδή ήσασταν στο Βερολίνο, ζούσα σε ένα περιβάλλον πολύ ανοιχτό. Αλλά για τα τρανς άτομα δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Που από τη στιγμή που άρχισα να έχω φίλους, ψάχτηκα να δω τι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις, να γνωρίζεις. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η ταινία... Είτε σου κάνει είτε δεν σου κάνει. Δεν είναι να παρέχει τον αρέα σου. Να ξέρεις τι είναι. Τι είναι, να ξέρεις τι είναι. Η γνώση είναι που προφυλάσσει από το... Και ξέρεις, εγώ λέω πάντα, δεν με γουστάρεις, δεν σου αρέσω, δεν σου κάνω σαν οντότητα, σαν αυτό που έχεις στο στερεότυπο, στο κεφάλι σου, το κουτάκι σου. Αδιαφόρησε για μένα. Αυτό θέλω. Μην ασχολείσαι μαζί μου. Για μένα είναι το ιδανικό αυτό. Η δαιμονοποίηση από την άγνοια ξεκινάει. Ναι. Και μου έκανε και αυτό. Θεσμοθέτηση του δικαιώματος ενός έφηβου προσώπου για λήψη αναστολέων ορμόνων από τα 11 με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και των κυδεγών. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάει. Ναι, αλλά πρέπει οι γονείς αυτό που γράφουν. Γιατί στη δική μας εποχή. Και αυτά πρέπει να τα λέμε και να αλλάξει αυτό το πράγμα. Βέβαια αφορά την κοινότητα περισσότερο. Παίρναμε ορμόνες σωριδών χωρίς καμία... Δεν μας έλεγε κάποιος. Πειράματα μόνος. Όχι πειράματα. Η μία έλεγε στην άλλη θα πάρεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Ενέσιμα τα περισσότερα. Έγινε ένας απίστευτος βομβαρδισμός ιστρογόνων στο σώμα μου με τα επακόλουθα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει μέτρο. Όλα θέλουν το μέτρο τους. Αλλά δεν ξέραμε. Τώρα υπάρχουν πολλές ρατσιστικές, να το πω, επιθέσεις. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Υπάρχει καταγραφή, καταγράφουμε πάντα. Είναι η Χρυσή Αυγή στη μέση που απελευθερώθηκε ένα μαύρο πράγμα. Ήταν και καλυμμένο. Τώρα εμένα αυτό που με φοβίζει είναι το απροκάλυπτο. Βάζεις μια ταμπέλα Χρυσή Αυγή ή δεν ξέρω κι εγώ τι και κάνεις ό,τι σου κατέβει. Και δεν τιμωρείσαι. Ναι. Δεν αυτό έχει να κάνει με το δικαστικό... Δεν είναι το πρόβλημα. Με ό,τι και αν έχει να κάνει. Σημασία έχει ότι είναι... Στην ημέρα μνήμης που κάνουμε κάθε χρόνο, που γίνεται παγκοσμίως, 20 Νοεμβρίου, φέτος κάναμε μία μέρα, κάθε χρόνο ήταν διμερίδα. Μεσόκαρο ο αριθμός των νεκρών δολοφονημένων, είναι η σωστότερη λέξη, δολοφονημένων τρανς ανθρώπων ανά τον κόσμο, 290 άτομα μόνο για την ταυτότητα φίλου τους. Για τώρα. Φέτος. Πέρυσι το 15, συγγνώμη. Το 15. Τώρα το 16. Ναι. Ας ελπίσουμε πως έχουμε λιγότερα, αλλά δεν νομίζω. Φυσικά που τα περισσότερα κρούσματα ήταν Βενεζουέλα, Τουρκία πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ Τουρκία. Εντάξει, και λες ότι μπορεί να είναι και το θρήσκευμα. Ξέρετε το Ιράκ κάτω... Στο Ιράν. Στο Ιράν, ναι. Πληρώνουν την... Ναι, αλλά σε αναγκάζουν να το κάνεις. Σε αναγκάζουν. Δηλαδή... Ένα ομοφυλόφιλο παιδί που δεν έχει να κάνει η ομοφυλοφιλία μου το τρανς θέμα. Σου λένε ή σε σκοτώνουμε, που σκοτώνουν παιδιά, ή θα κάνεις επέμβαση, επαναπροσδιορισμό. Που και είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν το θέλουν. Όχι βέβαια, γιατί είναι άλλο γκέι, άλλο. Άλλο, είπαμε ο σεξουαλικός, το ότι γουστάρουμε να κάνουμε έρωτα ή σεξ και άλλο.
αυτό που έχουμε μέσα μας και το εκφράζουμε με την γνωστή έκφραση φίλου. Μάλιστα. Γι' αυτό λένε ότι στο Ιράν δεν υπάρχουν γκέι, για να το πω και έτσι. Δεν είναι κάπως υπάρχει. Αυτό δεν είναι λίγο. Και εγκληματίες, νομίζω. Και το κουκουέ το έλεγε αυτό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι. Είναι σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουρκουέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω να, να είστε καλά και να επιτευχθούν ένα-ένα όλα αυτά. Σιγά-σιγά, να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.